έχω μια μεγάλη ανασούλα. Μη μου σφίγγεστε τώρα, μια μεγάλη ανάσα. Τελειώνει. Μετά το τελευταίο κρούσμα κορονοϊού σε εργαζόμενο του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά και με αφορμή την αυξητική τάση που καταγράφουν γενικότερα οι μολύνσεις στο νομό Χανίων, σε rapid tests υποβλήθηκαν σήμερα στην περιοχή του Ταυρονίτη τόσο οι δημοτικοί υπάλληλοι με πρώτο μάλιστα το δήμαρχο της περιοχής, όσο και οι ίδιοι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά. Από τα περίπου 255 τεστ που έγιναν, 7 προέκυψαν θετικά. Έτσι, άμα καλά, έτσι. Και ανέκφραστο. Βλέπεις ότι το προσπαθώ πολύ σιγά. Έχουμε πολλές τύχες, βέβαια. Τις προηγούμενες μέρες, ένας υπάλληλός μας, μία υπάλληλος πιο συγκεκριμένα, μας ενημέρωσε ότι έκανε τεστ και βγήκε θετική και μάλιστα κάνοντας και το μοριακό, βγήκε και αυτό θετικό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς επίσημα ενημέρωση από τον ΟΗΔΙ για το κρούσμα σε υπάλληλο στον Δήμο μας δεν είχαμε κανένα. Παρά τα αυτά, παρότι ήταν το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας, πήραμε την απόφαση. Την Τρίτη κάναμε απολύμανση το πρωί σε όλα τα γραφεία του Δήμου, στο Γεράνιο, στο κεντρικό κατάστημα. Προσπαθούμε με οποιοδήποτε μέτρο να εμποδίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να το καταλάβουν, να προσέλθουν και να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον συνάνθρωπο και πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, οι θεσμικοί φορείς του τόπου εμφανίζονται προβληματισμένοι αλλά και ανήσυχοι και από την αύξηση του οικού φορτίου που καταγράφεται και στα λίμματα της περιοχής, κάτι το οποίο, όπως λένε, δείχνει την έξαρση του ιού. Τα στοιχεία της 3ης Μαρτίου με τα στοιχεία της 11ης Μαρτίου είναι 7 φορές πάνω, 700%. Αυτό έχετε να κουμπώσει, θα μου πω τη λέξη, και με το ίδιο που συμβαίνει με τον βιολογικό των Χανίων, που εκεί είναι 1000%, είναι 10 φορές πάνω. Άρα δείχνει λοιπόν ότι είμαστε σε ένα πικ αυτή τη στιγμή, το οποίο θα εκδηλωθούν αν υπάρχουν συμπτώματα λόγω του οικού φορτίου που βλέπουμε αυξημένο και αν υπάρχουν ασθενείς τη βδομάδα που διανύουμε και την επόμενη. Αυτό τουλάχιστον μας λένε και οι ειδικοί, σύγχοντας και αναλύοντας τα φορτία των λιμάτων. Στο μεταξύ, γρήγορα τεστ για την ανίχνευση κορονοϊού έγιναν σήμερα από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ και στον Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου. Η συμμετοχή των πολιτών, αν και περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες φορές, κρίθηκε ικανοποιητική από τους υγειονομικούς, ενώ από τα 360 δείγματα που ελήφθησαν σήμερα, ένα μόλις προέκυψε θετικό. Θυμίζουμε ότι στα αντίστοιχα τεστ που έγιναν στις αρχές Μαρτίου και πάλι στο Δημοτικό Κήπο, είχαν εντοπιστεί 4 θετικά κρούσματα σε σύνολο 509 δείγματων.